12 μαθητές από το 3ο Λύκειο Ξάνθης, σε συνεργασία με συνομιλικούς τους από ευρωπαϊκές και βαλκανικές χώρες, ενώθηκαν μεταξύ τους με κοινό παρονομαστή την τέχνη του κινηματογράφου, δίνοντας ένα αξιόλογο αποτέλεσμα. Μέσα στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος e-twinning, με τίτλο Lights Camera Action, συμμετέχει το 3ο Λύκειο και σε συνεργασία με 4 ευρωπαϊκές χώρες, Τουρκία, Ρουμανία, Ιταλία και Ελλάδα, δημιουργήσαμε και κατασκευάσαμε μία σχολική ταινία. Στόχος της ταινίας αυτής ποιος είναι ουσιαστικά και στόχος του προγράμματος μέσα από αυτό που μαθαίνουν τα παιδιά? Ο στόχος του προγράμματος είναι τα παιδιά να εμβαθύνουν στην κινηματογραφική γλώσσα, να γνωρίσουν τον κινηματογράφο από την πλευρά της τέχνης, πώς να κατασκευάσουν μια ταινία, να έρθουν σε επαφή με λογοτεχνικά κείμενα, ταυτόχρονα να βελτιώσουν την αγγλική τους γλώσσα και να έρθουν σε επαφή με άλλες χώρες, έτσι ώστε να γνωριστούν και να χτίσουμε γέφυρες μεταξύ μας. This year we have started a project, Mrs. Aliki Mihalopoulou and with a teacher from Romania, Laura Rope. Έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με την κυρία Μιχαλοπούλου και την κυρία Λάουρα Ρόμπ. And we would like to our students to broaden their horizons through art and cinema. Και έγινε η προσπάθεια γνωριμίας για την τέχνη του κινηματογράφου. And we are very happy to be here in the school again because we were here with another project two years ago, and we are very happy to collaborate with the friends again and to work with them. Είναι πολύ χαρούμενοι που βρίσκονται στην Ξάνθη. Έχουμε συνεργαστεί με το σχολείο της κυρίας Χιλάλ και πριν από 2 χρόνια μέσα στα πλαίσια του Κομμένιους και σκεφτόμαστε και για επόμενες συνεργασίες. And we would like to thank to you because we want as teachers we want the young people, young students to form the friendship and peace because they are our future. This is our message with this project. Θέλουμε οι μαθητές που εργάζονται σε αυτά τα projects να συνεργάζονται και να καλλιεργούν την ειρήνη και τη φιλία μεταξύ τους. Αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος. Μάλιστα, όπως τονίζει η κυρία Μιχαλοπούλου, η τέχνη του κινηματογράφου ανοίγει στα παιδιά αλλά και στους εκπαιδευτικούς έναν καινούριο κόσμο. Η τέχνη του κινηματογράφου μέσα από τα μάτια των παιδιών, μέσα από τις εικόνες, από τους ήχους, τις σιωπές και τις σκιές, μας ανοίγει έναν καινούριο κόσμο. Έναν καινούριο κόσμο που οι μαθητές θέλουν να μας πούνε, να μας περάσουν τα μηνύματά τους, θέλουν να εκφραστούν και να εκφράσουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες. Άλλωστε, ο κινηματογράφος είναι μία από τις κατεξοχήν τέχνες η οποία μέσω της εικόνας, του ήχου και του συμβολισμού μπορεί να εκφράσει πανανθρώπινες αξίες, όπως η συναδέλφωση και η συμφιλίωση των λαών. Κάτι που φαίνεται ότι πέτυχαν οι μαθητές του 3ου Λυκείου Ξάνθης, αποτυπώνοντας αυτές τις αξίες στην μεγάλη οθόνη.